Έχουμε κοντά μα τον κύριο Ανδρέα Σιμιγλή, τον εκπρόσωπο των αθλητών των τροχοκαθισμάτων. Κύριε Ανδρέα, άλλη μια ωραία πρωτοβουλία από πλευρά τη Αρχή Ελεκτρισμού Κύπρου και τη Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάσκετ. Ποια είναι τα πρώτα σα συναισθήματα, αφού είναι η δεύτερη χρονιά που α, η Ομοσπονδία αλλά και η Αρχή Ελεκτρισμού Κύπρου προσφέρουν τροχοκαθίσματα. Ε, Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά την ΑΕΚ για την πρωτοβουλία του να προσφέρει τα δύο αγωνιστικά τροχοκαθίσματα στους καλαδοσφαιριστές μας και οπωσδήποτε είναι και καλοδεχούμενα και εκτιμητέα η πρωτοβουλία του και ευχόμαστε να έχει και συνέχεια και από άλλε εταιρείε και οργανισμού. Και ποιοι είναι οι στόχοι τη Επίτροπη Τροχοκαθισμάτων για το επόμενο διάστημα, Οι ε, στόχοι μα είναι να αγωνίζονται στο πρωτάθλημα μας με επιτυχία. Ε, στις 18 του Μάη θα έχουμε έναν αγώνα μεταξύ των ομάδων μας ε, στο γήπεδο του Γεραυνού Στροβόλου ε, σε συνεργασία με το American International School in Cyprus όπου στόχος μας είναι να, να μαζέψουμε λεφτά για τις ε, ανάγκες των ομάδων μας και το Σεπτέμβριο ε, να συμμετάσχουμε σε έναν τουρνουά στην ε, Βουλγαρία. Αυτή είναι η άμεση στόχη μας. Ε, και κάτι τελευταίο. Βλέπετε ότι υπάρχει ανταπόκριση από την ε, κοινωνία για το, για το άθλημα των τροχοκαθισμάτων. Εντάξει, η κοινωνία ανταποκρίνεται ε, μπορώ να πω εντάξει αρκετά αλλά όχι στο βαθμό που θα επιθυμούσαμε και ε, ε, όλες τις πρωτοβουλίε μας και ε, ε, έχουν στόχο να, να, να επισκεπτήσουμε περαιτέρω την κοινωνία για να έρθει πιο κοντά να αγκαλιάσει το άθλημα τροχοκαθίσματο. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.